Κωνσταντίνος Χολέβας, πολιτικός επιστήμονας, συγγραφέας και αρθρογράφος, σήμερα φιλοξενούμενος στο News Hub. Καλώς ορίσατε, κύριε Χολέβα. Σας Ανέστη, καλώς σας βρίσκω. Κύριε Χολέβα, ημέρα μνήμης, 29 Μαΐου, και θα ήθελα νοερός να μεταφερθούμε στο πεδίο αυτή τη μέρα, μέσα από μια χρονομηχανή που θα μας ταξιδέψετε, και να μας πείτε λίγο ποια ήταν τα βαθύτερα, ποια πιστεύετε ότι ήταν τα βαθύτερα έννοια της παρακμής της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας που οδήγησαν στην πτώση της βασιλεύουσας. Να ξεκινήσουμε πρώτα θυμόμενοι και τον ρόλο των κριτικών, τα πλοία της Κρήτης, τους κριτικούς που αγωνίστηκαν εκεί στη βασιλεύουσα και έφεραν και βοήθεια στο τέλος, και μάλιστα είναι γνωστό ότι μπόρεσαν με κατόπιν μάχης και επέστρεψαν, ήταν από αυτούς που διασώθηκαν και επέστρεψαν και έφεραν τα μαντάτα που δεν ήταν καλά. Τώρα, για το ερώτημα που μου θέσατε, νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε με την κύρια διαπίστωση ότι η μεγάλη άλωση, το μεγάλο χτύπημα ήταν η πρώτη άλωση του 1204. Ουσιαστικά η αυτοκρατορία δεν υπάρχει μετά την άλωση από τους Σταυροφόρους, της Τετράρτης Σταυροφορίας. Υπάρχει η Κωνσταντινούπολη, υπάρχει ένα κεφάλι δίχως σώμα, όπως λέει η Αρβελέρα. Έχουν μοιραστεί τα υπόλοιπα εδάφη και στα περισσότερα σε φράγκους Σταυροφόρους. Ελάχιστα κομμάτια έχουν απομείνει στα χέρια των Ελλήνων. Και ξέρουμε ότι και ήταν, ας πούμε, κάποιες περιοχές που είχαν διατηρηθεί ελληνικές. Αυτό το ότι έπαψε να υπάρχει αυτοκρατορία και η Κωνσταντινούπολη δεν είχε πλέον ενδοχώρα, σημαίνει ότι δεν είχε ούτε στρατό, δεν είχε κόσμο να συγκεντρώσει, δεν είχε δύναμη πολιτική, οικονομική. Υπήρχε και ένα δεύτερο πρόβλημα, υπήρξε και μια διαμάχη εσωτερική. Πάντοτε οι διαμάχες δεν ωφελούν. Ήταν η διαμάχη για το κατά πόσο έπρεπε να γίνει αυτή η συνάντηση στη Φεράρα Φλωρεντία, η οποία έγινε και τελικά κατέληξε στο περίφημο όχι του Μάρκου Ευγενικού, ο οποίος αρνήθηκε να υπογράψει, όπως και ο Πλήθων αρνήθηκε να υπογράψει, διότι ήταν μια εκβιαστική κίνηση να υπογράψουν οι Ορθόδοξοι, οι πολιτικοί και εκκλησιαστικοί ηγέτες μια δίθεν ένωση που δεν έγινε ποτέ δεκτή μεταξύ των δύο εκκλησιών. Αυτό δημιούργησε μια ένταση στον κόσμο και μια στενοχώρια και μια διαμάχη. Και δεν είναι καλό πάντα για την ενότητα όταν υπάρχουν αυτές οι διαμάχες. Το τρίτο που θα πρέπει να πούμε ήταν ότι ήδη το κράτος αυτό είχε και μια οικονομική παρακμή, είχε παραχωρήσει ναυτικά προνόμια σε δυνάμεις όπως η Βενετία και η Γένωα, δηλαδή είχε χάσει η Ελληνοορθόδοξη Αυτοκρατορία της Ρωμανίας, όπως ήταν, Ρωμανία ήταν το όνομα του κράτους, και χάσει τον έλεγχο των θαλασσών. Εν πάση περιπτώσει, ήταν η δυναμική, ήταν μια αυτοκρατορία που έζησε 1100 χρόνια. Ήρθαν από την άλλη μεριά άλλες δυνάμεις, από Ανατολά οι Οθωμανοί, με το Ισλαμικό πνεύμα του, το οποίο φανάτιζε κόσμο, γενιζαροποίησαν πολλούς, εξισλάμισαν πολλούς στη Μικρά Ασία. Και έτσι ένα κράτος, μια πόλη ουσιαστικά, που ήταν ήδη χτυπημένη από τους Σταυροφόρους από το 1204, υπέκυψε παρά την ηρωική μάχη του Παλαιολόγου και των λίγων αγωνιστών. Είναι πολύ ιστορική που αυτό το παίρνουν από λίγο πιο πίσω το νήμα της παρακμής, από το Ματζικέρ, το 1071. Συμφωνείτε με αυτό? Τα βήματα της τουρκικής προελάσεως, πρώτα με Σελτζούκους, μετά με Οθωμανούς, είναι σταδιακά. Εγώ νομίζω ότι το κυριότερο που πρέπει να δει κανείς είναι αυτή η προσπάθεια που έγινε και την έχει αναλύσει πολύ ο Σπύρος Ογριώνης, ο κορυφαίος και αείμνηστος Έλληνο-Αμερικανός ιστορικός, προσπάθεια εξισλαμισμού της Μικράς Ασίας. Ενώ η Μικρά Ασία ήταν κοιτίδα ελληνισμού, την ξέρουμε επί αιώνες να είναι ένας τόπος στον οποίο έλαμψε ελληνισμός και ορθοδοξία, εκεί έγιναν βήματα εξισλαμισμού, με αποτέλεσμα πολλά από τα στρατεύματα τα οποία χρησιμοποιήθηκαν ειδικά από τους Οθωμανούς και σε όλες τις κατακτήσεις τους να ήταν από ανθρώπους εξισλαμισθέντες. Ήταν ένα μεγάλο δράμα αυτό, εξισλαμισμός ειδικά πληθυσμών της Μικράς Ασίας και στη συνέχεια και άλλων πληθυσμών, με αποτέλεσμα να έχουμε ακόμη και στρατηγούς και σουλτάνους που να έχουν καταγωγή χριστιανική. Όμως ο εξισλαμισμένος είναι αυτό που λέγαμε Τούρκεβε, γινόταν ακόμη πιο φανατικός. Και γι' αυτό το λόγο στη συνέχεια έχουμε επί τουρκοκρατίας τους νέους μάρτυρες, διότι αυτοί αρνούνται να τουρκέψουν, αρνούνται να εξισλαμιστούν. Αυτό λοιπόν πρέπει να το θυμόμαστε, ότι πολλές από τις μάχες, κατακτήσεις, πολλές από τις συγκρούσεις τις κέρδισαν οι Οθωμανοί, όταν τις κέρδισαν, με τη βοήθεια και στρατού και πληθυσμού των οποίων είχαν εξισλαμίσει, πρώην δηλαδή χριστιανών. Επειδή αναφερθήκατε στον εσωτερικό διχασμό ενωτικών ανθενωτικών,
Αυτό, όπως βλέπουμε στην ιστορία, ήταν κάτι το οποίο υποκινήθηκε και από τον αυτοκράτορα, γιατί είχε ένα απότερο σκοπό να εξασφαλίσει μια στρατιωτική συμμαχία με τη Δύση, αν είχαμε την ένωση των δύο εκκλησιών. Μια φιγούρα, ο Γενάδιος Σκολάριος, ενώ ήταν με τους ενωτικούς στην αρχή, μετά την άλωση πήγε με τους ανθενωτικούς. Μπορείτε να μας το εξηγήσετε αυτό? Κάθε εποχή πρέπει να κρίνεται με τα μέτρα και τα κριτήρια της εποχής της. Είναι λάθος. Σήμερα κατηγορούμε τους μεν ή τους δε, ο καθένας παίρνει μία πλευρά. Η αλήθεια είναι ότι τότε κάποιοι πίστεψαν ότι, βλέποντας τον τουρκικό κίνδυνο, τον οθωμανικό κίνδυνο, πιθανόν να βοηθούσε ο Πάπας, πιθανόν να έστειλε καράβια. Η αλήθεια είναι ότι και παρά την υπογραφή που έγινε στην Σύνοδο της Φεράρας και μετά Φλωρεντίας, δεν ήρθε κανένα καράβι από τον Πάπα, δεν ήρθε κανένα βοήθεια, ούτε πρόκειτο να έρθει. Επομένως, υπήρχε η άποψη ορισμένων προσώπων πολιτικών και στελεχών της δυναστείας των Παλαιολόγων εκπροσώπων ότι πιθανόν έτσι με μια τυπική, έστω μια υπογραφή, μια επιφανειακή ένωση θα παίρναμε βοήθεια. Από την άλλη μεριά υπήρχε η πλειοψηφία των κληρικών και του λαού που καταλάβαινε ότι δεν πρόκειται να έρθει αυτή η βοήθεια. Ο Γενάδιος, δηλαδή ο Γεώργιος Κουρτέσης και μετέπειτα Γενάδιος Σκολάριος, ο πρώτος πατριάρχης μετά την άλωση, το κατάλαβε αυτό εν γέρος όταν είδε την καταπίεση που υπήρχε εκ μέρους των παπικών στη Σύνοδο της Φεράρας και της Φλωρεντίας. Και γι' αυτό γυρίζοντας στην Κωνσταντινούπολη εξέφρασε αυτή την αντίθεση ότι δεν είναι δυνατόν να κάνουμε υποχωρήσεις σε θέματα πίστεως με μια φλούδη ελπίδα η οποία πραγματικά απεδείχθη μάταιη. Πάση περιπτώσει, εμένα δεν μου αρέσει να τα βλέπω μαύρο άσπρο ή να κατηγορούμε ανθρώπους που τότε πιθανόν καλοπροαίρετα να το έβλεπαν έτσι ή αλλιώς. Η ιστορία όμως έδειξε ότι ουδέποτε επρόκειτο να έρθει κάποια βοήθεια παρά την υπογραφή και τελικά φτάσαμε να υπάρχει ένα ψυχικό κενό. Όμως εδώ θα πρέπει να κάνουμε και μια συμπλήρωση, μια διόρθωση σε ορισμένους. Λένε ότι δήθεν δεν πολέμησαν οι κληρικοί για αυτούς τους λόγους ή οι μοναχοί. Δεν είναι σωστό αυτό. Η αλήθεια είναι ότι ο Στίβεν Ράνσιμον, ο οποίος έχει γράψει στα αγγλικά, υπάρχει και στα ελληνικά, για το The Fall of Constantinople, η πτώση της Κωνσταντινούπολης, έχει έναν πίνακα και έχει ένας από τους 10 πύργους, λέει, πάνω Greek monks, Έλληνες, δηλαδή Ορθόδοξοι μοναχοί. Πολέμησαν και μοναχοί, πολέμησαν και κληρικοί, χωρίς να είναι αυτός ο βασικός ρόλος του λειτουργήματός τους, αλλά και αυτό έγινε. Επομένως, ναι, δεν πρέπει να καταλήγουμε σε κάποιες ακραίες ερμηνείες που λένε ορισμένοι, οι μοναχοί απλώς προσήφονται και δεν ασχολούνται με τα θέματα τα πατριωτικά. Πάντοτε ο Ορθόδοξος φίλος ασχολείται και ασχολείται και με τα θέματα τα πατριωτικά. Και αυτό σας λέω, το γράφει ο Ράνσιμον, δηλαδή ένας Βρετανός ιστορικός, από τους πιο έγκριτους. Πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Και για να φτάνουμε στο κλείσιμο, θέλω να μας πείτε η σημερινή οντότητα ενός Έλληνα πώς θρέφεται με αξίες, ακολουθώντας την ρίζα της μνήμης στην 29η Μαΐου, στη θυσία του Παλαιολόγου, πώς αντανακλά δηλαδή αυτό το γεγονός, πώς αντανακλά την ουσία στον νεοέλληνα που πρέπει να συνεχίσει ένα αγώνα με τους ίδιους πρωταγωνιστές, τους ίδιους εχθρούς. Θα σας πω, κύριε Ραμαγωνίτη, ότι όταν ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης δέχτηκε μια πρόταση από τον εκπρόσωπο τότε της Βρετανίας, τον πλοίαρχο Χάμιλτον, μετά τον πρώτο φρόνο που οι Έλληνες νικούσαν στην Επανάσταση, δέχτηκε μια πρόταση να συνθηκολογήσει και να κρατήσει η Ελλάδα, τότε η ελεύθερη Ελλάδα που δημιουργείται, να πάρουμε μόνο την Πελοπόννησο και να σταματήσει ο πόλεμος. Απαντάει ο Κολοκοτρώνης ότι εγώ δεν θα υπογράψω συνθήκη, γιατί ο βασιλέας μου συνθήκη δεν έκαμε. Και εννοεί τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο. Και λέει τα κάστρα του πολεμούν ακόμη, η φρουρά του πολεμάει και εννοεί τους κλέφτες και αρματοδούς κλπ. Και ο Άγγλος έβγαινε έκπληκτος, διότι δεν περίμενε ότι ένας ημιμαθής άνθρωπος, ο Κολοκοτρώνης, δεν πήγε σε κανένα πανεπιστήμιο, που έναν καλό γερό έμαθε γράμματα, όπως ο ίδιος δηλώνει, ότι ένας αγωνιστής του 21 είχε συνείδηση ότι συνεχίζει το όχι του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου. Επειδή ο Παλαιολόγος δεν υπέγραψε τη συνθήκη και έδωσε την περίφημη απάντηση, αυτό κράτησε επί 4 αιώνες, αυτό που λέμε τη μεγάλη ιδέα. Ή την πίστη ότι πρέπει να συνεχίσουμε τον αγώνα, πρέπει να απελευθερώσουμε τα εδάφη μας. Αυτό λοιπόν και μόνο δείχνει ότι οι Έλληνες έχουμε μέσα μας και την αρχαία Ελλάδα, αλλά έχουμε και το Βυζάντιο, το κράτος της Ρωμανίας, από τη Νέα Ρώμη, Κωνσταντινούπολη. Είναι λοιπόν μέσα στην πνευματική μας κληρονομιά. Γι' αυτό και σήμερα, και βέβαια το βλέπουμε και μέσα από την Ορθόδοξη Εκκλησία, που τόσα πολλά έχει πάρει από εκείνη την περίοδο, και γι' αυτό και σήμερα νιώθουμε πάρα πολύ πικραμένοι και για την Αγία Σοφιά και για τη μονή της χώρας.
Και επιτρέψτε μου να πω, το δικό μου το αίτημα δεν είναι να ξαναγίνω μουσεία. Άπαξ ναός, εσαΐ ναός. Για μας είναι ορθόδοξοι ναοί. Έτσι λοιπόν, αυτή τη στιγμή πρέπει με κάθε τρόπο να απαιτήσουμε, να μιλάμε για αυτά τα θέματα. Είναι κομμάτια της κληρονομιάς μας. Και βεβαίως μπορεί σήμερα τα σύνορα να είναι αυτά. Ναι, εκεί είναι αυτή η χώρα. Αλλά αυτός ο πολιτισμός, ο Βυζαντινός, έχει στοιχεία τα οποία είναι κυρίως ελληνικά και ορθόδοξα και θα πρέπει να μας αφορά και θα πρέπει να διδάσκουμε και στα παιδιά μας την κληρονομιά αυτή, τη Βυζαντινή. Κύριε Βολέβα, ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για τη συνέντευξη που μας παραχωρήσατε και να ευχηθούμε όλα αυτά που είπατε να γίνουν μια πραγματικότητα για το σύγχρονο Έλληνα. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Και εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.